Το ΕΣΥ και τα δημόσια νοσοκομεία αυτή τη στιγμή κρατιούνται όρθια χάρη στην αυταπάρνη, στο φιλότιμο και στην υπεράνθρωπη εργασία των υγειονομικών. Την τραγική κατάσταση κατά από την οποία λειτουργούν τα νοσοκομεία της χώρας και την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της υγείας, τόνισε η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών που βρέθηκαν στην Πάτρα με αφορμή την εκδήλωση «Οι αλλαγές στην ιατρική μετεκπαίδευση, μύθη και πραγματικότητα». Τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, σε υλικοτεχνική υποδομή για τη συνεχόμενη υποβάθμιση και συρρήκνωση της δημόσιας υγείας για το χαμηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς. Συμπαρακριστικόμαστε στον αγώνα που κάνουν για καλύτερες συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία της περιοχής μας. Την τελευταία οκταετία της κρίσης έχει αυξηθεί η προσέλευση των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία κατά 50 με 60% με βάση τα επίσημα στοιχεία. Την ίδια στιγμή η Ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών υπολογίζει τις κενές οργανικές θέσεις γιατρών ειδικευμένων αυτή τη στιγμή γύρω στις 6,5 με 7.000 πανελλαδικά. Τόνισαν την συνεχή υποβάθμιση, την συρρήκνωση αλλά και το χαμηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, αποδίδοντας όλα τα παραπάνω στους χειρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τα κονδύλια δηλαδή και οι πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Ποια ήταν λοιπόν η απάντηση του Υπουργείου? Ότι αυτή θα είναι η κατάσταση και για το 2018, υπάρχει ταβάνι. Το 2016 τέλειωσαν τα λεφτά στις 15 Νοεμβρίου. Το 2017 οι προϋπολογισμοί ήταν οι ίδιοι ή ελαφριά μειωμένοι, πάντως αυξημένοι σε καμία περίπτωση, και η κίνηση των ασθενών πολύ αυξημένη. Τώρα γιατί είναι αυξημένη η κίνηση των ασθενών είναι μεγάλη συζήτηση, δεν είναι της στιγμής, είναι αντικειμενικό γεγονός, συμφωνούν όλοι. Πόσο μυαλό χρειαζόταν για να προβλέψεις ότι το 17 αντίστοιχα θα εξαντληθούν από τις αρχές Οκτώβρη? Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε οριακή λειτουργία, τόνισαν. Υποστελεχωμένα και οι νέοι γιατροί φεύγουν για το εξωτερικό. Ενώ επιτέθηκαν στην κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς, κατηγορώντας τους για πρωτόγνωρο κλίμα παραπληροφόρησης, παραπλάνησης, αποσιοποίησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ψεύδονται ασύστολα. Επέριψαν επίσης ευθύνες και στην αξιωματική αντιπολίτευση που, όπως ανέφεραν από την πλευρά της, υπάρχει εντυπωσιακή σιωπή. Το θέμα με τις μειώσεις στις καθαρές τακτικές αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών, που είναι η τρίτη σοβαρή μείωση που έχουμε υποστεί από το 2010 μέχρι σήμερα, ενώ λοιπόν υπάρχει αυτό το πράγμα, η μεν κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα επί 5 συνεχόμενους μήνες, από το Μάιο του 2017 που ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017 που εφαρμόζεται, ισχυριζόμενοι και αυτοί και οι προπαγανδιστικοί της μηχανισμοί ότι όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ότι τάχα μου δεν υπάρχουν μειώσεις. Να μας πει δηλαδή ότι τώρα έχουμε μεσάνυχτα. Εάν προχωρήσει στην ομοθέτηση της απαράδεκτης πρότασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που αφορά την ιατρική εκπαίδευση, δεν θα μείνει κανένας νέος γιατρός στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, η τελευταία δυσάρεστη εξέλιξη που έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα, την ώρα που δεν υπάρχουν κονδύλια που να επαρκούν για τα νοσοκομεία, είναι έγγραφο που ζητά τα διαθέσιμα αποθεματικά των νοσοκομείων να τα καταθέσουν οι διοικητές σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει δοθεί δεύτερη εντολή από το Υπουργείο Υγείας για μεταφορά των όποιων αποθεματικών των νοσοκομείων σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας για να χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν από το Υπουργείο Υγείας και Οικονομικών.